Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σκλάβ και επιστρέψαμε για ακόμα ένα επεισόδιο του Hot Lab και Setup Series. Σήμερα είμαστε στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο, για να δούμε έναν γρήγορο γύρο και το setup που χρησιμοποιούμε σε αυτή την πίστα. Ξεκινάμε λοιπόν το γύρο με ανοιχτό DRS. Εδώ κοιτάμε την πινακίδα του F1-22, φρενάρουμε και κατεβάζουμε σε τρίτη ταχύτητα και ανεβαίνουμε σιγά σιγά για να πάμε στο καζίνο. Εδώ μετά τη δεύτερη διάβαση, εδώ φρενάρουμε και κατεβάζουμε σε τετάρτη ταχύτητα. Μένουμε σε τετάρτη για αυτές εδώ τις στροφές και θα κοιτάξετε αριστερά σε μια κίτρινη πινακίδα σαν πετσέτα που είναι εδώ. Τότε θα φρενάρετε, δευτέρα short shift σε τρίτη και φτάνοντας στο hairpin κατεβάζουμε σε δευτέρα ξανά short shift σε τρίτη για την έξτρα περιστροφή. Μένουμε σε τρίτη για αυτές εδώ τις δύο δεξιές στροφές και φτάνουμε στο τούνελ σιγά σιγά, όπου γρήγορα στον γκάζι ανεβάζουμε ταχύτητες. Δεν υπάρχει DRS εδώ στο τούνελ για προφανείς λόγους. Εδώ μετά τα 100 δυνατά στα φρένα κατεβάζουμε σε δευτέρα short shift σε τρίτη, καβαλάμε τα χέρια προσεκτικά. Μετά τα 50 φρενάρουμε και κατεβάζουμε σε πέμπτη, ένα μικρό tap στα φρένα, flat out για το swimming pool section και εδώ δυνατά στα φρένα με αίσθηση, τρίτη ταχύτητα και πριν την πινακίδα της Aramco ξανακατεβάζουμε σε πρώτη short shift σε δευτέρα. Μένουμε σε δευτέρα και για την επόμενη στροφή, ανοίγουμε τον DRS και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τον γύρο στο Μονακό στο 1:10.923. Δύσκολη πίστα, δεν είναι καλός ο γύρος, υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Άμα κάψουμε το Μονακό μπορούμε να βρούμε άνετα ένα δευτερόλεπτο από εδώ και από εκεί. Πάμε όμως να δούμε το setup. Ήμασταν κάπου στο 3.500 στο leaderboard, 6% του leaderboard. Το setup έχει ως εξής: 50-50 τα φτερά, δεν θα τα κατέβαζα αν ήμουν στη θέση σας. 50-48 το minimum που θα τα έβαζα τα φτερά. Το transmission είναι στο 55-50, θέλουμε να είναι όσο περισσότερο unlocked η τροχή για να κινούνται διαφορετικά με τόσες στροφές που υπάρχουν στη συγκεκριμένη πίστα. Μπορείτε να το βάλετε και 50-50 μα θέλετε, αλλά δεν θα το έβαζα παραπάνω από 55. Τέρμα δεξιά τα πρώτα δύο και τέρμα αριστερά τα άλλα στο tow και στο suspension geometry. Και 5-2-5-2-2-5 το suspension. Έχουμε βρει ένα σταθερό suspension, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε λίγο το ride height στο 3-6. Εκεί θα ήταν το maximum που θα το βάζα, αν σας φαίνεται πολύ σταθερό. Το 2-5 για μένα είναι η τέλεια ισορροπία και τα 5-2 στο suspension και στο anti-roll bar προσδίδουν την καλύτερη σταθερότητα. Άμα το βάζατε 5-1-5-1 θα ήταν ακόμα πιο σταθερό. 150 τα φρένα και η πίεση των ελαστικών ήταν στο max. Για αγώνα, ξαναλέω, για αγώνα η πίεση θα ήταν εδώ, 22,7 τα μπροστά και 21-0 τα πίσω, 21,2 ή 21,0 εκεί. Δεν θα τα βάζα παραπάνω γιατί υπάρχει υπερθέρμανση στο Μονακό και θα την παρατηρήσετε, είναι αρκετά έντονη, οπότε θέλει αρκετή προσοχή. Οπότε αυτό ήταν το setup για σήμερα, ελπίζω να το απολαύσατε. Δεν ασχοληθήκαμε πολύ με το Μονακό, νομίζω καταλαβαίνετε γιατί δεν ασχολούμαστε στο Μονακό, δεν τρέχει και κανείς πέρα από τα career του, οπότε αυτό ήταν το setup. Μέχρι το επόμενο, μείνετε συντονισμένοι και να είστε όλοι καλά. Γεια σας!